Προφυλακιστέο έκριναν οι ανακριτικές αρχές των Χανίων τον 27χρονο επιχειρηματία που φέρεται να βίασε μια 19χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Ανακριτής και εισαγγελέας αξιολόγησαν τα στοιχεία της δικογραφίας, το πόρισμα του ιατροδικαστή και το υλικό από κάμερες που φαίνεται να έχουν καταγράψει τους δύο νέους σε χώρο του beach bar όπου διασκέδαζαν με τις παρέες τους. Ο 27χρονος στήρισε τη στάση που είχε από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του και σήμερα, απολογούμενος στον ανακριτή Χανίων, δεν αποδέχτηκε την κατηγορία του βιασμού. Την καταγγελία έκανε η 19χρονη στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων. Η κοπέλα κατήγγειλε ότι ο 27χρονος επιχειρηματίας, με τον οποίο γνωρίζονταν για πολλά χρόνια, την κακοποίησε σεξουαλικά σε γνωστό beach bar των Φαλασσάρνων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο νέοι διασκέδαζαν. Από μαρτυρίες προκύπτει ότι η 19χρονη κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από την παρέα της για να πάει στην τουαλέτα. Ήδη φαίνεται να μην θυμάται αν ο 27χρονος την οδήγησε δια της βίας στην παραλία, καθώς είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ έχει υποστεί και μετατραυματικό σοκ. Η 19χρονη εντοπίστηκε σε άσχημη κατάσταση και μεταφέρθηκε άμεσα από συγγενικά της πρόσωπα στο κέντρο υγείας Κισάμου. Ο 27χρονος, ο οποίος συνελήφθη λίγη ώρα μετά την καταγγελία της κοπέλας, ισχυρίστηκε εξ αρχής ότι συνευρέθηκαν με τη θέλησή της. Ο ισχυρισμός του, ωστόσο, φαίνεται να καταρρίφθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, τα ευρήματα της οποίας οδήγησαν τον εισαγγελέα στην απαγγελία της κατηγορίας του βιασμού και εν τέλει σήμερα τις ανακριτικές αρχές στην απόφαση να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στις 12 το μεσημέρι υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου διαδήλωναν ενάντια στη βία κατά των γυναικών μέλη της συλλογικότητας έμφυλες αταξίες.